Hello, ladies and gentlemen. Τι κάνετε. Δεύτερο βίντεο με hardware. Κακό μαθαίνω. Κακό αυτό. Πάρα πολύ κακό. Τι έχουμε να δούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μία συσκευή την οποία δεν την αγόρασα. Δεν μου την έχει αποστείλει κάποιος για να μπορέσω να την παρουσιάσω, αλλά ήμουν από τους τυχερούς του διαγωνισμού του K110 γιατί μου άρεσε και αγόραζα τα Dark Delight από Aeon και έτσι είχα πάρει κάποια κουπονάκια και ήμουν από τους τυχερούς οπότε τι θα δούμε σήμερα σήμερα θα δούμε αυτό Argus GT by Vupu Carbon Fiber έκδοση είναι αυτό εδώ το μοντάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ καλό να πω ότι τα PMP coils έτσι κι αλλιώ όλοι τα έχουμε δοκιμάσει. Δεν υπάρχει άνθρωπο πλέον που να μην έχει δοκιμάσει μια συσκευή, είτε αυτό είναι το Drag, το 6, το S, που είναι αντίστοιχα με αποσπόμενη ή με ενσωματωμένη μπαταρία ε, είτε κάποιο άλλο τέλος πάντων mod το οποίο έχει βγάλει η εταιρεία μας έχει καταπλήξει τώρα τελευταία βέβαια βγάζει και αυτή το ένα mod πίσω από το άλλο έχουμε βγάλει το drag το X και το S βγάλαμε το drag το Max που είναι διμπάταρ με 18650 αλλά παίρνει μόνο τα PMP coils ε, βγάλαμε το Argus το Air το οποίο είναι pod και είναι πάρα πολύ καλό και έχουν βγάλει και το Argus το GT, το οποίο είναι με πόλο 510 συγκριτικά με τον Dracto Max. Το Dracto Max θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Εδώ τώρα τι γίνεται. Είναι ότι έχει επάνω τον adapter των BMP, το οποίο σκουμπώνει τα BMP coils, βάζοντα τι αντιστάσει από 0.15, 0.2, 0.6, 0.8, 1 και πάει λέγοντα, αλλά έχει τη δυνατότητα να κουμπώσει επάνω και οποιοδήποτε ατμοποιητή θε. Ε, να πω ότι η διαμετρός του ίσως περιορίσει κάποιους ως προς το μέγεθος των ατμοποιητών που μπορεί να πάρει. Νομίζω παίρνει μόνο μέχρι και 24. Αλλά anyway, θέμα γούστο είναι αυτά. Πάρα πολύ καλή συσκευή. Πάμε να δούμε λίγο πώς έρχεται η συσκευασία. Γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Μου αρέσουν εμένα αυτές τις συσκευασίες. Και τα λέμε αμέσως μετά. Και πάμε να δούμε τη συσκευασία μας. Το είχα ξανανοίξει και σε ένα άλλο βιντεάκι αν είχατε δει που είχα ανεβάσει στο facebook. Πρώτα απ' όλα, λάθο το άνοιξε βιάστηκα, να πούμε ότι είναι μια συσκευή η οποία είναι 160W max power. Fire fast and accurate extremely. Έχει μια πλακέτα την Gen την DAFTAF η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη και καλή. Και ε, επαναφορτιζόμενε μπαταρίε Να πούμε ότι η συσκευασία περιέχει το Argus το GT σαν συσκευασία, ένα PMP Pod Tank 4,5 ml, μία αντίσταση 0,20 και μία 0,15, ένα Type-C καλώδιο φόρτισης και user manual, τα warnings και όλα τα σχετικά. Scratch and check για την γνησιότητα του προϊόντος και εδώ έχουμε όλα τα social A της Vupu. Αυτό είναι το Carbon Fiber ε, η έκδοση. Και εδώ, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ωραίο μαγευτικό είναι αυτό εδώ. Δηλαδή λατρεύω τις εταιρείε οι οποίες βγάζουν κασετινούλα για τα προϊόντα τους. Δίνουν ένα άλλο πρεστή, έναν άλλο αέρα για μένα. Και ανοίγοντα. δεν θα δούμε τίποτα διότι να ανοίξα ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε πόσο ωραία είναι, ειδικά από αυτή την πλευρά που γράφει το βουπού, σκαλιστό ωραίο και εκτιμάω τις εταιρείε οι οποίες βγάζουν ε, κασετίνες για τα προϊόντα τους. Λοιπόν, και αφού το ανοίξουμε, ερχόμαστε εδώ, Τακ. Έχουμε το κλασικό αυτό που το συναντάμε σε πολλά προϊόντα. Έχω περιέργεια να μάθω τι έχει μέσα. Δεν αναρωτήθηκα ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Και εδώ έχουμε ένα Argus GT User Manual. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Αναφέρει τα μέρη του, του προϊόντος. Τι είναι. πώς να γεμίσεις όλες τις παραμέτρους. Πώς να γεμίσεις, πώς να βιδώσεις όλοι τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι κακό να του ρίξουμε μία ματιά. Ε, εδώ πέρα το TC Mode που έχει και το interface Introduction, Smart Mode και RBA Mode, πώς αλλάζουν, γιατί, πώς και τι. Έχει διάφορα μέσα. Πώς να αλλάζουμε τις μπαταρίες μας. Είναι και διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Λοιπόν... Να πούμε ε, για τις διαστάσεις του και όλα. Τα πάντα έχει. Λοιπόν, στη συσκευασία είχε, είχε δύο PMP αντιστάσεις, μία 0.20 και μία 0.15. Έχουν χρησιμοποιηθεί και οι δύο. Η προτίμηση μου, όπως πάντα ξέρετε, ότι είναι στη 0.2. Και πάμε στο mod μας. Αυτή τη στιγμή έχω 0.15. Πάμε στο mod μας να δούμε. Εδώ έχουμε ένα μαλακό carbon fiber. Εδώ γράφει το σχετικό Argus GT. Θα φτιάξουμε λίγο το φωτισμό. Ορίστε καλύτερα. Είναι ανάγλυφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα την επιλογή να διαλέξω από το γκρι, μαύρο με γκρι και από το carbon fiber. Μ' άρεσε καλύτερα το carbon fiber, δεν ξέρω γιατί. Εδώ έχουμε μια θύρα USB Type-C για πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση, την οποία δεν τη συνιστώ είναι διμπάταρο, προτιμώ να χρησιμοποιούμε εξωτερικό φορτιστή, αλλά χρησιμεύει για την αναβάθμισή του, την οποία την έχω κάνει ήδη. Στο κάτω μέρος είναι το battery cap, είναι το καπάκι της μπαταρίας, το οποίο με ένα slide προ εδώ ανοίγει. Άρα πολύ καλό. Έχουμε τις μπαταρίες. Έχουμε αρνητικό και θετικό πόλο. 2.18.650. Προσέχετε τις μπαταρίες τα κλασικά. Δεν θα τα ξαναλέμε. Τα έχουμε πει. Να ξεβιδώσουμε τον ατμοποιητή. Και να δούμε το σπήρωμα 5.10 το οποίο μπορούμε να βιδώσουμε πάνω οποιοδήποτε ατμοποιητή θέλουμε. Εγώ συνήθως έχω πάνω κουμπωμένο τον αγαπημένο μου χακού. Το οποίο θα το τοποθετήσω τώρα. Είναι 22 και βλέπετε ότι ταιριάζει άνετα, δηλαδή λογικά μέχρι και 24. Πρέπει να παίρνει πάνω το maximum, το έκαναν αρκετά στενό. Καλά έκαναν, δεν χρειάζεται να είναι όλα για τεράστιους ομοποιητέ. Να πούμε ότι το ύψος του είναι στα 131 χιλιοστά, το πλάτος του είναι στα 58 χιλιοστά περίπου και γύρω στα 26 χιλιοστά με 28 αν θυμάμαι καλά είναι το πλάτος του, νομίζω 26. Γι' αυτό παίρνει και μέχρι 24 ατμοποιητή χωρίς να κάνει overhang. Λοιπόν, το μενού του. Έχουμε, εδώ βλέπετε κάποια splatter, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, δεν φαίνονται. Ε, Gen chips inside, ε, sim και plin και το fire button. Να το κλείσουμε και να το ξανανοίξουμε για να δούμε πως είναι. 5 κλικ για να ανοίξει. Βλέπουμε. που. Μα γράφει την έκδοση. Μα γράφει το μοντέλο. Και εδώ έχουμε πάνω στα αριστερά γράφει RBA. Είναι το mod το οποίο έχουμε επιλέξει. Τι δύο της μπαταρίε μα. Τα Watt μας, Κλείδωμα του mod. Έχουμε τα Ohm του mod κάτω από τα Watt. Τα Volt. Τα Paths. Και εδώ πέρα έχουμε αυτά εδώ τα σηματάκια τα οποία είναι ας το πούμε κάνει focus κάνει focus Υπάρχει, θα κάνουμε εμείς χειροκίνητο focus uh. Βλέπουμε τα πάθη και εδώ πέρα βλέπουμε το εγώ είμαι στο Gold αυτή τη στιγμή με 6.805 ε, τζούρες. Τώρα βέβαια να σε επιβραβεύουν για το πόσες τζούρε κάνεις ας πούμε και να αλλάζει αυτό, ναι οκ, okay, ωραίο, ωραίο γκατζετοειδές ε, ε, εφαρμογή μέσα σε αυτό αλλά εντάξει δεν τρελάθηκα. Λοιπόν κάνοντας τρία κλικ Αλλάζουμε μενού και πάμε στο επόμενο. Εδώ μας βγάζει την επιλογή να διαλέξουμε νικέλιο, τιτάνιο, ESS, ό,τι θέλουμε. Ωραία, πατώντας ένα fire, 3 fire, μπαίνει στο μενού. Όχι, δεν μπαίνει στο μενού, πρέπει να το κρατήσουμε παράταταμένα, να μπει στον έλεγχο θερμοκρασίας και ξανακάνοντας 3 κλικ, βλέπετε ότι είναι πράσινο, Πάμε στο Smart Mode. Το Smart Mode είναι με αυτόματη αναγνώριση της αντίστασης. Βασικά όλα τα mode έχουν αυτόματη αναγνώριση της αντίστασης. Και τη βάζει στα επιθυμητά Watt που είναι ε, καθορισμένη αντίσταση. Ε, θα το διαπιστώσουμε σε λίγο ακριβώς πώς ορίζει την καθεμία. Οπότε, κάνοντα 3 κλικ, πάμε από μενού σε μενού. Ε, χρησιμοποιούμε το Smart Mode, το οποίο δεν μας αφήνει ουσιαστικά να ξεπεράσουμε τα Watt τα οποία έχει ορίσει ο κατασκευαστή. Αν είναι π.χ. 50 Watt, δεν θα σε αφήσει να πα τα 51 ποτέ. Θα σου πει ότι έχει ξεπεράσει το όριο. Ε, και μετά υπάρχει το RBA Mode, το οποίο είναι το γαλάζιο. Το οποίο μας επιτρέπει να βάλουμε ό,τι αντίσταση θέλουμε εμείς, σε όσα watt θέλουμε εμείς. Λοιπόν, σύν και πλήν για να αυξομοιώσουμε τα watt μας, πάει ανά 1 watt. αν το κρατήσουμε παρατεταμένα, πηγαίνει. Βλέπετε με την ταχύτητα και φτάνει έως και τα 160 watt, είπαμε. Ναι, δεν φτάσαμε ακόμα. Max Power, βλέπετε 160 watt. Ωραία, άρα ερχόμαστε εμείς να ξανακατεύουμε πάλι στα 100, όχι στα 100, στα 30 βατάκια. Έλα. 30 πατάκια. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει η συσκευή πατώντα το fire και το μείον. Μπορούμε να κάνουμε clear τα puff. Τα κάνουμε clear. Δεν τα κάνουμε clear. Ναι. Τα puff είναι clear. Ωραία. 100 μίζερ. Τι θα γίνει τώρα να πατήσουμε το sin και, και το fire μαζί κλειδώσαμε τη συσκευή μας και βλέπετε τώρα το εικονίδιο εδώ ότι είναι κλειδωμένο. Άρα, πατάς και δεν δουλεύει τίποτα, σου λέει fire and blast together. Unlock τη συσκευή μας και τι θα γίνει αν πατήσουμε συν και print μαζί. Δεν ξέρω, γι' αυτό το κάνω. Τίποτα, απολύτως. Οκ, okay, μάθαμε όλες τις λειτουργίες του mod, Είπαμε. Έχει αποσπόμενη 18650 μπαταρία την οποία συνιστώ να φορτίζεται σε εξωτερικό φορτιστή. Έχουμε μια ευδιάκριτη οθόνη, δεν θυμάμαι πόσε συνδέσει είναι, βασικά πρέπει να είναι γύρω στου 0,91 inches. Ε, έχουμε το Fire Button, έχουμε τρει επιλογέ ε, μενού. Έχουμε το RBA, το Smart Mode και θερμοκρασία, έλεγχο θερμοκρασία, το οποίο το θεωρώ παράτυπο, δεν υπήρχε λόγο να υπάρχει σε τέτοιο mod. Δεν θα βάλει ατμοποιητή με έλεγχο θερμοκρασία εύκολα εδώ, τουλάχιστον εγώ όχι. Είναι ένα ελαφρύ mod. Όπω βλέπετε στο χέρι, έρχεται και κλείνει, είναι γκριπάρει καλά. Το μόνο μείον που θα μπορούσε να πει κάποιο που παίζει με μεγαλύτερου ατμοποιητέ είναι η διάμετρο του σταθμοποιητή που παίρνει εδώ. Είναι αρκετά ελαφρύ, αρκετά καλή ποιότητα το υλικό του. Μου αρέσει το, το, το ψεύτικο, το carbon fiber, το ύφασμα βασικά που είναι. Ε, εδώ έχουμε βίδε, φαντάζομαι αργότερα πιστεύω και θα ήθελα να βγάλουν να μπορούμε να αλλάζουμε τα πλαϊνά την, για να δώσουμε άλλο, άλλο ύφο το μοντάκι μα, αλλάζοντα μαζί και το δέρμα. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ καλό. Εδώ γράφει βουπού επάνω, το βλέπετε. Το υλικό του, το μεταλλικό, δεν είναι σαν του drag του προκατόχου του. Να το δείξουμε και αυτό. Το οποίο δεν έχουν δει δηλαδή, το ίδιο φινίρισμα. Εδώ είναι πιο γυαλιστερό, εδώ είναι πιο ματ με κάποιε πλάτερε απάνω. Ε, εδώ βλέπουμε ότι το drag έχει ξεβάψει. Βέβαια το έχω αρκετό καιρό, όπως και το δέρμα του έχει χαλάσει λίγο. Γενικά έχει κακοποιηθεί, αλλά δεν είναι το ίδιο υλικό. Το έχω αρκετέ μέρε στα χέρια μου. Το έχω δώσει πόνο αρκετό και δεν το βλέπω ούτε ή να έχει να πάει να ξεβάψει ούτε τίποτα. Άρα είναι σταθετικά αυτό. Έπλην εδώ που ακουμπάει, α πούμε πάνω στο γραφείο στι άκρε ίσω έχει κάνει κάποια, κάποια ξεβάματα μικρά. Το οποίο το θεωρώ λογικό. Anyway, είναι πάρα πολύ ωραία συσκευή. Λοιπόν. Μιλάμε το ώρα, αλλά δεν έχουμε δείξει το PMP Pot Tank Adapter. Μπον, bon, να πούμε ότι εδώ κουμπώνει ο ατμοποιητή. Έχουμε τι ίδιε επαφέ που είχε ακριβώ και το drag επάνω, απλά έχει ένα σπίρομα κάτω για να βιδώνει στον 510 τον πόλο. Εδώ είναι μεταλλικό για να μπορούν να κουμπώνουν οι μαγνήτες του PMP. Αρκετά δυνατοί μαγνήτε, και εδώ έχουμε το airflow. Το οποίο η μόνη μου ένσταση είναι ότι είναι λίγο αρκετά σκληρό για να το γυρίσει. Δηλαδή, κατά την επαναφορά του δεξιόστροφα, πιο εύκολο το ξεβιδώνει παρά να ανοίξει τον αέρα, α πούμε. Βέβαια, να βάλει τον αέρα από την άλλη και να το βάζει από εδώ. Anyway, διπλή ροή αέρα. Πάρα πολύ πρακτικό. Μπορείτε να το πάρετε και να το βάλετε σε οποιοδήποτε μόλι θέλετε. Ξεβιδώνει από επάνω. Οπότε πάμε να δούμε. Τώρα να βάλουμε το τανκάκι. Κατεβάζω το τα watt. Και πάμε να πάμε λίγο στο smart mode. Πάμε εδώ στο smart mode. Κατεβάζω τα watt επίτηδες για να δούμε αν θα διαβάσει σωστά την αντίσταση. Μάλλον γιατί το ρύθμισα εγώ. Υροκίνητα. Α, να το. Διάβασε την αντίσταση μα 0,15 και 65 βατ προτινόμενο για να μπορέσει να δώσει αυτό που πρέπει αυτή η αντίσταση. Βέβαια την αντίσταση σε πάρα πολύ πιο χαμηλά βατ. Αυτή η αντίσταση είναι από 60 έω 80 βατ. Εγώ να σα πω την αλήθεια, τη συγκεκριμένη την κάνω από 45 έω 50, περίπου στα 45 προτιμώ. Ε, μου είναι πιο ωραία η τζούρα, μου αρέσει πιο πολύ. Αν και προτιμώ τη 0,2 την αντίσταση. Οπότε αυτό είναι. Οπότε αυτό είναι Κάμερα σε μένα, θα δούμε τι γίνεται. Και αφού είδαμε τη συσκευασία, είδαμε ό,τι χρειάζονταν να δούμε. Ε, απλή, λιτή και απέρητη. Είχε αυτά ακριβώ που χρειάζονται μέσα. Η προτίμησή μου, όπω έχω ξαναπεί, είναι στη 02 την αντίσταση. Για κάποιο λόγο μου βγάζει περισσότερη γεύση από τι άλλε. Τα βάτια τα οποία παίζουν είναι περίπου εκεί στα 40 με 45 άντε 50 με τη 015 για να αποδώσει σωστά. Ε, τώρα τα αρνητικά. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό από την άποψη ότι είναι ένα διμπάταρο mod μαζί με μια πάρα πολύ καλή πλακέτα. Από εκεί και πέρα άποψη έχουμε όλοι, γνώμη έχουμε όλοι, έχουμε δοκιμάσει κάποια τα προϊόντα αυτά, κάποιοι έχουμε ακούσει, άρα έχουμε βγάλει την άποψή μας. Θα μπορούσε βέβαια για μένα, κατά δύο πράγματα να είχε βελτιώσει εφόσον είχε βγάλει δύο μοντέλα εννοώντα και το Drag, το Max και το Argus, το GT τα οποία είναι και τα δύο διμπάταρα με τη διαφορά είπαμε στον πόλο ότι θα μπορούσε το συγκεκριμένο εδώ να το έχει βγάλει με 21700 700 μπαταρία, όχι για τη δύναμη την τελική τα 160W, αλλά για την καλύτερη διαχείριση ρευμάτων και την καλύτερη διαχείριση μπαταρία. Δηλαδή θα είχαμε ακόμα περισσότερη μπαταρία. Η πλακέτα του είναι πάρα πολύ καλή, κάνει ήδη πάρα πολύ καλή διαχείριση. Εμένα μου κρατάει περίπου στα 2 τρίτα τη ημέρα εκεί περίπου στα 45W και αρκετά πιπίλα, δεν μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα είναι φυσιολογική αυτή η κατανάλωση της μπαταρίας, άρα σημαίνει ότι η πλακέτα μας λειτουργεί σωστά και DNA δηλαδή να ήταν κάπως έτσι θα λειτουργούσε. Θα μπορούσε όμως να το βγάλει 21700 και όχι σε σειρά όπως είναι τώρα οι μπαταρίες για να βγάλει 160W, αλλά να τις βγάλει για να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία. Γιατί ο λόγος γίνεται ποιος, στα PMP coils, το μικρότερο, μάλλον η χαμηλότερη αντίσταση είναι στα 015, η οποία είναι 60-80W, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πας παράπανω από 80W. Και θα μπορούσε να το βάλεις σε σειρά με 21-700, να βάλεις ας πούμε 240 ταφ μέσα και να έχεις αυτονομία για όλη μέρα. Θα ήταν υπέροχο. Δεν είμαι βέβαια εγώ η Βουπού, εγώ είμαι καταναλωτής. Και... Εντάξει, τα 160W μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με ένα RDA ή με έναν RTA πιο αεράτο. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεπεράσεις πάρα πολύ τα 24 χιλιοστά διάμετρο του ατμοποιητή γιατί για ένα μάτσι μάτσι ζούμε όλοι οπότε θα κάνει κάποιο overhang, δεν θα μας αρέσει και τα σχετικά και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Οπότε μέχρι 24mm ατμοποιητή νομίζω ότι είναι υπερκομπλέ για να κάνει και λίγο το συνδυασμό του σαν χρώματα, σαν μέγεθος, σαν αυτό να μην προεξέχει ο ατμοποιητής. Αλλά οκ, okay, είναι πάρα πολύ καλό. Εμένα μου αρέσουν και τα ρεύματά του και η αυτονομία του. Δεν έχω κάτι άλλο δηλαδή περισσότερο να πω. Ε, αν θέλουμε να δουλέψουμε MTL, το ξαναείπαμε, κουμπώνουμε πάνω το MTL, το PMP, το οποίο θα φαίνεται κάπως έτσι. Εγώ το προτείνω, όπως είπαμε, με μία με επισκευάσιμη, της McLive κατά προτίμηση, γιατί της VW ε, δεν μ' αρέσει τόσο. Ε, δεν είπαμε τώρα θα πούμε. Να πω ότι έχω όλο το πακέτο. Δηλαδή και το PMP Pod, έχω πάρει και το PMP το επισκευάσιμο της Βουπού, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν σε κατάσταση δηλαδή το οποίο δεν είχε χώρο να στήσει, δεν έπαιρνα γεύση. Ακόμα και πλεκτό που έβαλα μέσα δεν μου άρεσε τόσο, αρκετά σφιχτό. Και έτσι πήρα και τη MacLife. Α, και το μείον που είχε τη Βουπού είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει Dry Άρα ήταν καθαρά μόνο για μονόκλωνο με ανοιχτέ πύρε. Πήρα τη Mac Life, το RBA, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπει και πάνω σε mod να μπορεί να κάνει dry burn. Έχει λίγο πιο άνετο χώρο μέσα να στήσει. Μπορεί να βάλει και δύο μισάρι πυρήνα αντιστοιχό που στι ε, μπορείς μπορεί να βάλει VR για να δουλέψει άνετα. Δυόμιση είναι πολύ ωριακό. Άρα στο Mac Life βάζουμε και ένα δύο μισάρι πυρήνα στα όρια και αυτό, αλλά είναι πιο άνετο, πιο καλή η γεύση του. Ο αέρα του πολύ πιο ωραίο παρόλο που είναι σφιχτό, άρα μπορεί να εκμεταλλευτεί ότι θα το βάλει στο MTL το, το tank και θα έχει ε, μια σφιχτή τζούρα MTL, αν όχι καθαρή, σχεδόν MTL. Που για μένα αν ήταν MTL, μόλι έκλεισε και τον αέρα από το, από το tank και είχα βάλει και το σφιχτό μέσα, ήταν αρκετά σφιχτή, δηλαδή σε περίπου στο 0.8 και ήταν υπέροχη η τζούρα του, υπέροχη η γεύση του, πάρα πολύ καλή βέβαια με πλεχτό χειροποίητο το δικό μου αλλά οκ, okay, και εμένα το εμπορίο α πούμε έτοιμα ή κάποιο άλλο χειροποίητα από άλλο κατασκευαστή επίση θα παίξει πάρα πολύ καλά. Πίσω στα δικά μα τώρα, πάμε ότι, να πούμε ότι τα PMP coils όπω είπαμε, τα έχουμε δοκιμάσει όλα, έχουν πάρα πολύ καλή γεύση. Η αυτονομία του είναι πάρα πολύ καλή. Στο χέρι έρχεται και κάθεται πάρα πολύ καλά, το βλέπετε: δεν είναι κάτι μεγάλο, κάτι ογκώδης, Δεν είναι βαρύ, παρόλο που έχει δύο μπαταρίε, δεν είναι καθόλου βαρύ. Ουσιαστικά είναι ίσα ίσα το βάρο να κρατάσει δύο μπαταρίε, σαν να μην έχει βάρο δηλαδή η συσκευή. Από εκεί και πέρα τα σχόλια δικά σα ή η άποψη δική σα. Λοιπόν, περιμένω. Κάτω από τα σχόλια θέλω να μου γράψετε ένα σχόλιο για το βίντεο. Να μου σχολιάσετε αν σα έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον να πάρετε μια τέτοια συσκευή και γιατί. Ή αν έχετε αυτή τη συσκευή, αν σα άρεσε ή όχι και αν θα θέλατε να προτείνετε κάτι διαφορετικό, αν κάτι δεν σα άρεσε και τα σχετικά. Like, subscribe, βοηθάτε το κανάλι, βοηθάτε εμένα και εγώ έχω να δείχνω προϊόντα σε εσά. Μην ξεχνάμε κάθε Σάββατο την καθιερωμένη εκπομπή στις 8.30 ώρα στις εκεί έρχομαι. Σας περιμένω όλους εκεί και περιμένω και τα σχόλιά σας. Τα λέμε την επόμενη φορά.